Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Καρβουνό που σήμερα για την 6η αγωνιστική της Master League. Η Γιουγκοβιάστικα αντιμετωπίζει τους Sun City Spurs. Η Γιουγκοβιάστικα από τη μία χωρίς νίκη μέχρι τη στιγμή στην σεζόν. 0 νίκες και 5 ήττες συνολικά στο ρεκόρ. Από τα Sun City Spurs οι οποίοι καταφέρουν να επικρατήσουν σε 3 παιχνίδια και έχουν μόλις μία ήττα μέχρι τώρα. Έχουν και την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες, αφού πρώτα δούμε την κατάληξη του Τρυπόλου του Θαλονικίδη που θα είναι θετική 0-3. Νωρίς νωρίς ένα μακρινό τρίποντο από τον παίκτη των Sun City Spurs. Παπαγεωργίου, Πατάγιας, Σακαρέλος, Τσάνταλης και Κύρκος στην πεντάδα των Κιτρίνων, οι οποίοι θα στοχίσουν στην πρώτη τους ευκαιρία. Κωστής Μαγκονάκης, Θαλονικίδης, Μαλισάρης και Κυπριανός στην άλλη πλευρά. Το δεύτερο σουτ τον Πορτοκαλί παραμένει το 0-3. Είπαμε πως σήμερα οι Κίτρινοι αναζητούν την πρώτη τους νίκη στην φετινή σεζόν. Δεν τα έχουν καταφέρει σε 5 παιχνίδια μέχρι στιγμής. Σήμερα ελπίζουν να σπάσουν το ρόδι. Από την άλλη, οι Πορτοκαλί θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες από την ήττα κόντρα στην Χέλτρι με 70-66, ενώ θα ανοίξει και το σκορ από την πλευρά της Γιουγκοπιάστικο Παπαγιαννίδη τώρα. Για το 2-3, Μαγκονάκης, ακόμα ένα σουτ πίσω από τα 6-75, άστοχο και αυτό. Η μπάλα και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Παπαγιοργίου τώρα. Ο Σακαρέλος θα υπεστήν από τον Τσάνταλη. Ο Τσάνταλη στα 7 δευτερόλεπτα και πως αφήνει έξω. Ο Σακαρέλος θα εκτελέσει για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Μάζεσε το rebound ο Κυπριανός, ενώ στην συνέχεια η μπάλα πέρασε εκτός έτσι. Και πάλι η Κίτρινη θα είναι στην επίθεση. Χέρι πήρε ο Πατάγιας. Θα εκτελέσει για 3 σούτ. Αυτό το σούτ θα φέρει αποτέλεσμα. Θαλονικίδης φεύγει γρήγορα μπροστά. Θα σκοράρει και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κυρκό. 2-5 από το καλάθι φάουλ του Θαλονικίδη, ο οποίος τώρα θα πάει στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή του. Πέμπτος πόντος για τον Θαλονικίδη. Μπορεί να τους κάνει 6 αν ευστοχίσει στην συμπληρωματική βολή, δεν θα τα καταφέρει. Πατάγιας. Παγεωργίου. Κρατάει μπροστά του ο Κωστής. Πιέζει τον Παγεωργίου, Κύρκος τώρα με πλάτη. Καρέλος τρέχει γρήγορα ο Κύρκος να του δώσει το screen. Αντάλη θα εκτελέσει για το 1-2. Και θα το βάλει κιόλας για το 4-5. Θαλονικίδης. Μαγκονάκης πήρε. Πήγε κοντά και σκόραρε με τα αριστερό. 4-7 τώρα. Παγιοργίου πιέζεται. Είναι κολλημένος πάνω το Μελισσάρης. Κατάλιας τώρα. Κατάλιας θέλει να ξεφύγει. Η πάσα του θα καταλήξει σε συμπαίκτη και συγκεκριμένα στον Κύρκο, ο οποίος όμως θα στοχίσει. Κυπριανός. Μπερδεύεται, χτύπησε η μπάλα στα πόδια του παίκτη των Sun City Spurs. Ο Μελισσάρης ήταν. Ο οποίος τελικά απέφυγε το λάθος. Καθώς πρόλαβε να χτυπήσει την μπάλα στον αντίπαλό του πριν εκείνη κατάληξη εκτός. Το καλή παραμένει μπροστά τώρα. Πάσα καταλήγει στον Θαλονικίδη. Σωστή εκείνος από τη γωνία. Πατάγιας τώρα. Πατάγιας κατεβάτσι. Πάνω του Κυπριανός, ο οποίος είχε αναλάβει το μαρκαρισμά του, 6 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Κυτρίνων. Τσάνταλης για 2 μέσα και αυτό. 6-7.
στον πόντο τώρα. Λιγοπιάστηκα με ακόμα ένα σουτ μέσα σε απόσταση από τον Τσάνταλη. Μελισσάρης. Μαγκονάκης τη δίνει και πάλι. Καλονικίδη στη γωνία. Αν γίνει το λάθος, όχι. Δεν ακολούθησαν την μπάλα κίτρινη και έτσι έχουν δεύτερη ευκαιρία τώρα η Πορτοκαλί, η οποία είναι χαμένη όμως από το σουτ του Μελισσάρη. Άφησε στον Κύρκο, το πίεσε εκείνος, Ματέρος Σαλονικίδης, δεν βγάλει προς τα γρήγορα την ομάδα του. Δεν δυσκολεύεται κάπως ο Μαγκονάκης να προλάβει και θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Επιστροφή μετά το time out των Sun City Spurs στο 64ο σκορ. Καγκεωριού με πάσεις πάνε την πίεση για να περάσουν και το κέντρο οι κίτρινοι. Ματάγιας. Τα εκτελέσει είναι για δύο το σουτ και εύστοχο επίσης. Προβάδισμα τώρα για την Γιουκοπιάστηκα. 8-7. Δυνατή πάσα αλλά και άστοχη επίσης από τον Μελισσάρη. Το στέλνει να συνεργαστεί με τον Κωστή και όμως που έστειλε την μπάλα δεν μπορούσε να υποδεχθεί την πάσα ο συμπαίκτης του. Ματάγιας τώρα περνάει το κέντρο. Τριανός πάνω του. Θα γίνει το λάθος και από την πλευρά της υποπιάστηκα. Μελισσάρη θέλει να σηκωθεί. Καλή άμυνα από τον Παπαγεωργίου. Κατοχή παραμένει στους Sun City Spurs, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δύο αλλαγές τώρα. Πάλι και Κακλέας στο μάτς για πρώτη φορά σήμερα. Κακλέας ο οποίος θα γίνει και τώρα αποδέχτης. Μαγκονάκης θα σηκωθεί από τα αριστερά, το χάνει, μάζεψε ο Τσάνταλης. Ματάγιας κατεβάζει αργά-αργά. Τσάνταλης άφησε τον Κύρκο, θα περάσει ξανά την πάσα εκείνος, θα γυρίσει ο Τσάνταλης εκτός οροφίας. Πολύ άστοχη προσπάθεια. Κακλέας. Πάσα στην κορυφή. Παρεμβαίνει ο Σακαρέλος για να κόψει την πάσα του Μελισσάρη. Αμέσως έγινε αποδέκτης και εκτέλεσε ο Κωστής, αλλά δεν βρήκε στόχο. 4 και 12 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ στο 8-7. Παπαγεωργίου. Τσάνταλης είναι εκεί για να του δώσει το σκηνή που θα εκτελέσει για τρεις ο Παπαγεωργίου. Δεν μπαίνει το καλάθι. Αγωνίζει την φάση ο Τσάνταλης. Τελευταίος ακούγεται ο Πάλης. Γι' αυτό και στην επαναφορά τώρα είναι ο παίκτης της Γιούκο πιάστηκα. Για πρώτη φορά σήμερα. Πάτα υπάρχει για τους κίτρινους, θα γίνει το κλέψιμο από τον Μελισσάρη. Θα περάσει και η πάσα για τον Μαγκονάκη και εκείνος δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει την φάση και να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. 8-9. Ο Παγεωργίου ζητάει στα δεξιά, ο Πατάγιας εκείνον πάει μπάλα. Αντίθετα το σκριν, Πουργέζης τώρα στα 9 δευτερόλεπτα. Τσάνταλης για 2, δεν παίρνει το καλάθι. Ζήτησε και πήρε ο Κωστής. Βάζει πλάτη τον Πουργέζη, πάει για βοήθεια στην άμυνα ο Βατάγιας. Ο Παπαγεωργίου, με συγχωρείτε. Και έτσι θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια στον Κωστή. Μέσα η πρώτη βολή του. 8-10. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει αυτή. Κατάλληλη, με συγχωρείτε, στο rebound. Από εκεί πάλι στον Ματάγια. Γιέζης. Με τον Μαγκονάκη πάνω του.
Θα τον νικήσει ο Πουργέζης για το 10-10. Αγκλέας. Ως απέναντι στον Πάλι. Παγκονάκης θα εκτελέσει τώρα για 3. Δεν μπαίνει μπάλα. Θα βέλησε να επιλέξει τον Πουργέζη. Σακαρέλος. Και πάλι Πουργέζης. Προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση ο Πατάγιας. Μπάλα περνάει εκτός έπειτα από την παρέμβαση του Πάλι. Ενώ στο μάτσο επιστρέφει ο Κυπριανός για τους Πορτοκαλί. Παγιοργίου. Πάσαρε τελικά στον Πουργέζη. Στα δύο δευτερόλεπτα ο Πουργέζης θα βρει ένα σούτ από μέση απόσταση. Επιθετικό rebound για τους κίτρινους. Ο Παγιοργίου τώρα. Κολλημένος πάνω του Κυπριανός. Κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο... ένα. Αυτό για τους Σάντσι της Πέρτης, διότι θυμίζω ότι έχει λίγο πιάστηκα μέχρι στιγμής. Σαρίδης. Αυτή πάσα για τον Πουργέζη. Ο Γονάκης είναι μπροστά του. Λέει αυτό λίγο να κάνει το κλέψιμο. Με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα τώρα μένει λίγο πιάστηκα. Ο Κλέας ξανά παρεμβαίνει. Ο Σαρίδης στη λήξη του χρόνου δεν θα βρει το καλάθι. Μαζεύει και καθαρίζει την άμυνα. Ο Μαγκονάκης, ο οποίος αφήνει τώρα στον Κυπριανό. Στην αδύνατη πλευρά, Κασλέας τώρα πάσα στον Μαγκονάκη. Και πάλι Κυπριανός θα έχει σηκωθεί εκείνος αδύναμο το σούτ όμως. 1:35 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Και το μάτς είναι στην ισοπαλία 10-10 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Παγιοργιού γυρίζει και εκτελεί ένα όμορφο καλάθι. 12-10. Τριανός. Αριστερά, Πουργέτης του κλείνει το διάδρομο. Αγκλέας. Με το κλέσμα από τον Τσάνταλη. Πατάγιας. Τσεκάρει τις κινήσεις. Λέγει τον Πουργέζη, δεν πάει κάποιος πάνω. Τώρα προσπαθεί να τον προλάβει ο Μαγκονάκης. Κυπριανός πιέζει τον Παπαγεωργίου. Θα εκτελέσει εκείνος για 3 στον τελικά το σουτ. Αλλά δεν μπήκε παρά στο καλάθι. Κατέληξε και εκτός αγωνιστικού χώρου στην συνέχεια. Αγκλέας τώρα για τον Κυπριανό. Αγκλέας, 35 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Θα σηκωθεί τελικά airball. Να δείξει ο Πατάγιας. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο 12-10 υπερθυμίζω το σκορ στους δύο γιουκοπιάστικα. Γυρίζει ο Πατάγιας, προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση του Ταχλέα, ο οποίος θα κάνει το φάουλ, το οποίο είναι και το δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Πουργέζης. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Παγιοργίου. Πέρασε, άφησε έξω. Ο Σταρίδης έχει 2 δευτερόλεπτα. 1. Πουργέζης προλαβαίνει το χρόνο στο τσάκ. Καλά στο χ. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Κυπριανός στα 2. 1. Μαγκονάκης για τον μπάζερ μπίτερ. Όχι. Η μπάλα στο σίδερο και έξω. Στην συνέχεια φινά λοιπόν του 10 λεπτού με το σκορ να δείχνει 12-10. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Γιουγκοπιάστικα και σαν City Spurs. 12-10 έχει το σκορ. Χαμηλή παραγωγικότητα στα πρώτα 10 λεπτά. Κάνει ο Μαρό, δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι στιγμής και να φτιάξει μια απόσταση. Ο Σταρίδης εδώ προσπάθησε να βρει τον Κύρκο, δεν τα κατάφερε. Χρειασμός τώρα για τους Πορτοκαλί, όμως δεν θα βγει αυτή η επιτυχία. Αφού στο Αγγλίας να φτιάξει το lay-up. Κάνει το φάουλ ο Κυπριανός. Το ομαδικό νωρίς για τους Πορτοκαλί στην δεύτερη περίοδο.
Κυρκός. Ουργέζης. Σταρίδης. Άφησε αριστερά στον Παπαγεωργίου. Ζητάει κινήσεις εκείνος του Ουργέζης, πήρε με πλάτη. Έχει βάλει τον Κύρκο. Αλλά όμως έβρεκε στο Στεφάνη και έτσι ολοκληρώνεται ο χρόνος επίθεσης για τους κίτρινους. Μελισσάρης τώρα επιστρέφει στο μάτς για τους Sun City Spurs. Βριανός κάθεται στον Παγκό. Καλονικίδης. Πάσα έφτασε στον Παλί. Ας το έχει εκείνος από το πλάι. Ματάγιας τώρα. Σταματάει, εκτελεί για τρεις. Δεν το βάζει. Και γρήγορα μπροστά, όμως τελειώνει άσχημα ο Μελισσάρης. Ματάγιας κανά. Μπροστά του μόνο ο Κωνσταρίδης. Σε εκείνον θα πάει η μπάλα. Τώρα ανεβαίνουν σιγά σιγά στην επίθεση οι κίτρινοι. Τσάνταλης μπροστά από τον Κωνσταρίδη, σε αυτόν θα πάει τώρα η μπάλα. Τσάνταλης σηκώνεται μπροστά στο υψωμένο χέρι του Κωστή, θα στοχίσει, δεύτερη ευκαιρία όμως με πατάκια για το 14-10. Στο συν 4 πλέον η Γιουγκοφιάστηκα με μια διαφορά η οποία είναι και η μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Το δεξί χέρι θα βρει στόχο ο Πάλις, 14-12. Ουργέζης. Σε στον Τσάνταλη. Τσάνταλης θέλει να πλησιάσει, δυσκολεύεται κάπως. Έδειξε το χέρι ο Παταγιάς. Ο Δράσε δύο αντιπάλους δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, καθαρή άμυνα όπως λένε οι διαιτητές. Ακλέα στον Σαλονικίδη. Προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα, θα οριστεί και στο παρκέ. Και τελικά δεν θα αποφύγουν το λάθος οι Sun City Spurs. Σακαρέλος επιστρέφει για τους κίτρινους. Ουργέζης παίρνει από την επαναφορά και αναλαμβάνει να κατέβασει τώρα για την Γιουγκοπιάστικα. Τον πιέζει ψηλά ο Μελισσάρης. Σακαρέλος τώρα θα το πάρει το σουτ. Θα βρει στο σύνδρομο σου μπάλα, Κακλέας. Μελισσάρης θέλει να βρει στο πλάι τον Σαλονικίδη, ο οποίος θα εκτελέσει αμέσως για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι, μάζεψε ο Κύρκος. Κάνταλης αφήνει στον Πουργέζη. Πουργέζης θέλει να περάσει, του φύγει μπάλα από τα χέρια. Μελισσάρης τώρα. Αυτός στον Μαγκονάκη θέλει να σηκωθεί αυτός. Είναι και μόνο μπάλα. Ο Τσάνταλης. Δεν έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Στη δράση μετά από το time out των γηπεδούχων. Ξεκινήσαμε με φάουλ στον Πάλι. Κακλέας τώρα. Μελισσάρης ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ και θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους κίτρινους. Μέσα η πρώτη βολή, 14-13. Τον πόντο πλησιάζουν πλέον οι Sun City Spurs. Μπορεί να φέρει και πάλι το σκορ στην ισοπαλία τώρα ο Μελισσάρης και θα το κάνει. 14-14. Γιέζης. Παγεωργίου. Παίρνει το σκρίν αλλαγή στα μαρκαρίσματα, ο Κακλέας τώρα πάνω του.
Παπαγεωργίου συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του, θα πάρει και την προσπάθεια και θα κερδίσει και το φάουλο από τον Κακλέο, που δείχνει να απορρεί με αυτό το σφύριγμα. Ένα φάουλ που θα οδηγήσει τώρα τον Παπαγεωργίου στη γραμμή. Σειρά για την Γιουγκό, βιάστηκα να βρεθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας, σαν στόχος ο Παπαγεωργίου στην πρώτη βολή. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα την βάλει αυτή για το 15-14. Καλονικίδης, Μαγκονάκης από εκεί στον Μελισσάρη μπαλά. Βλέπει ότι έχει χώρο εκείνος, ας το έχεις όμως το σούτ. Ουργέζης, 5-55 ακόμα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Καλή άμυνα εδώ, έγινε το κλέψιμο από τον Μελισσάρη. Μαγκονάκης θέλει να τον βρει τώρα. Πήρε την πάσα εκείνος και βρήκε ωραία τον Κακλέα. Αλλά καταλήγει στον Μελισσάρη από το ίδιο μέρος που ας το έξε. Νωρίτερα θα το χάσει και τώρα. Μπουργέζης. Βιάζεται ο παίχτης Γιουκοπιάστηκα, Κύρκος τώρα. Τσεκάρει γύρω τις κινήσεις, επιλέγει τον Παπαγεωργίου. Θα του δώσει και το screen μπροστά τον Μαγκονάκη. Εκτέλεσε για τρεις ο Παπαγεωργίου. Προποθέσεις εχνιδιασμού εδώ τώρα για τους Πορτοκαλί. Τρομερή πάσα για τον Μαγκονάκη. Δεν θα σκοράρει εκείνος, αλλά θα πάρει το φάουλ που θα τον οδηγήσει στην γραμμή των βολών. Τρομερή η πάσα νωρίτερα. Εκμεταλλεύτηκε όμως ο Μαγκονάκης, ο οποίος έχει ένα ζευγάρι βολών τώρα να εκτελέσει. Ο Τσάνταλης θα επέστρεψε στο μάτι για τις κίτρινες τώρα, πήρε την θέση του Κωνσταρίδη. Άστοχη πρώτη βολή. Δεν άλλαξε το 15-14. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή 15-15, ακόμα μία ισοπαλία στο παιχνίδι. Τζάνταλης. Γύρω Παπαγεωργίου. Έλα ξαναβρει τον Τζάνταλη, Μαγκονάκη σάβλο στο χέρι του. Θα πάρει και τώρα από τον Κακλέα. Δεν ήταν και τόσο καλή πάσα όμως. Καθυστέρησε κάπως ο εχνιδιασμός. Γυρίζει τώρα ο Μαγκονάκης, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Πώς θα αφήνει στον Παπαγεωργίου, προλαβαίνει αυτός Σακαρέλος, επιλογή του στα δεξιά, εκεί θα πάει μπάλα. Δυσκολεύτηκε όμως από την κακή πάσα του συμπαίκτη του Κύρκος. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Τέσσερα μισή λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Θυμίζω το σκορ στο 15-15, Κακλέας πήγε προς τα μέσα και αυτό έχει το 15-17. Παγιοργίου. Κύρκος έχει βγει μπροστά από τον πάλι. Τώρα θα γίνει ο αποδέκτης της μπάλας, γυρίζει αστοχή όμως. Το πάλι σκατεβάζει και αφήνει γρήγορα στον Μελισσάρη. Ποιος παίρνει τα βήματα, επιλέγει να παίξει έξω. Τρίποδο τώρα του πάλι μέσα. 15-20. Μετά από ώρα βλέπουμε τρίποδο στο μάτς. Βασικά από το τρίποδο με το οποίο ξεκινήσαμε τους Σαλονικίδες, δεν έχουμε να δούμε ξανά. Έχει στο πίσω από τα 6-75. Είδαμε τώρα με τον πάλι Παπαγεωργίου, τον έχασε η άμυνα, αλλά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που του δώσει. Ουργέζης τώρα. Κυρίκος με το δεξί μέσα. 17-20. Σαλονικίδης. Πάλι δεν πέρασε πάσα του, κατάλαβε την πρόθεση του ο Κύρκος. Παπαγεωργίου. Κρατάει. Κοιτάει τον Κύρκο, δεν μπορεί να του περάσει την πάσα που βγαίνει τώρα. Επιλέγει να παίξει με τον Τσάνταλη. Σουτ μέσα σε απόσταση από εκείνον χωρίς αποτέλεσμα. Και ο Κακλέας.
Κάτσε στον Μαγκονάκη. Με φόρα εκείνος κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Θα δεχτεί τελικά το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Τσάνταλης. Κουριέζης τώρα θα περάσει εκτός για να περάσει θέση του Πατάγιας. Επέστρεψε στο μάτσο ο Κωστής για τους Πορτογαλί. Παίρνοντας τη θέση του Κακλέα, Μαγκονάκη θα βάλει την πρώτη βολή, 17-21. Μέσα για η δεύτερη, 2 στις 2 από τον Μαγκονάκη για το 17-22. Ματάγιας, 2-34 ακόμα στην περίοδο. Ματάγιας, αυτός τον Σακαρέλο. Κυρικός, πήρε την πάσα ο Τσάνταλης, πήγε προς τα μέσα. Δεν μπορείς όμως να αφήσεις την μπάλα στο καλάθι. Πάλι σάψε στον Μαγκονάκη. Έχει ξυπωμένο το βλέμμα του εκείνος για να βρει τον Μελισσάρη. Σταματάει αυτό, σημαδεύει, αλλά δεν ευστοχεί. Πάλι στο ανανεώνει την επίθεση για την ομάδα του. Κωστής. Καλονικίδη ζητάει για να πάρει ακόμα ένα σουτ. Αστοχό. Σακαρέλος τώρα στα αριστερά, παίρνει και πάει προς τα μέσα. Για την πάσα για τον Πατάγια. Τριποντό, άστοχο από τον Παπαγεωργίου. Μάζεψε ο Μαγκονάκης. Μελισσάρης θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Μόνο ο Κύρκος έχει γυρίσει την άμυνα. Τώρα είναι και ο Παπαγεωργίου πίσω. Με το δεξίο πάλι δεν θα νικήσει τον αντίπαλο του εκεί ψηλά. Πατάγιας κερδίζει το φάουλο από τον Μελισσάρη. Είναι το τέταρτο. Όχι, ασχολείται, είναι το τρίτο αυτό. Για τους φιλοξενούμενους, 4 έχουν οι κίτρινοι. Ματάγιας, δίπλα του ο Παπαγεωργίου. Ο Τσάνταλης, με συγχωρείτε. Ο οποίος τώρα θα φύγει τον Παπαγεωργίου. Ζητάει ξανά ο Τσάνταλης, θέλει να αποστάρει. Με το δεξί χέρι δεν θα μπει, βάλε στο καλάθι, μάζεψε. Ο Πάλης. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό τώρα. Σαλονικίδης. Στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου πάντα. Μαγκονάκης για τρεις. Έξω. Μπαμπίνα αμυντικό στα χέρια του Παπαγεωργίου. Παραμένει το 17-22. Έχουν ένα χώρο να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Αυτό φωνάζουν και από τον πάγκο. Καρέλος. Παπαγεωργίου στα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Θα γίνει το φάουλ. Τώρα από τον Μαγκονάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν το τελευταίο που θα αναδώσουν οι Σάνκη της Πέρς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Κύρκος στον Παπαγεωργίου. Ο Πάλης τώρα πάνω του. Για τρεις ο Κύρκος. Ο μπαλά στο σίδερο. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Τρεις με έναν, μόνος του ο Κύρκος πίσω, δεν μπορεί να σταματήσει αυτό τον εφηδιασμό τον Πορτοκαλί. 17-24. 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την Γιουγκοπιάστικα. Ματάγιας, 5 δευτερόλεπτα. 3, 2, πάσα για κανέναν εκεί, για κανέναν συμπαίκτη βασικά. Κατέληξε σε αντίπαλο και έτσι ολοκληρώθηκε το δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 17-24. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. Υποβιάστηκα σαν σε τους πέρυσι 17-24. Με ένα μικρό ξέσπασμά του στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Οι Πορτογαλοί κατάφεραν να φτιάξουν αυτή τη μικρή διαφορά των 7 πόντων. Μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην σημερινή αναμέτρηση. Μαγκονάκης θα το πάρει από αρκετά μακριά. Θα βρει το πρώτο του τρίποντο σήμερα ο Μαγκονάκης. Σούτα τώρα. Ματάγιας, Τσάνταλης, Κύρκος.
Παπαγεωργίου και Σακάρελο στην πεντάδα των Κυπρίνων. Ενώ από την άλλη έχουμε Μαγωνάκη, Μελισσάρη, Σαλονικίδη, Ματλέα και Κωστή. Μάχη τώρα Μελισσάρη και Τσανταλή. Έχουμε τζάμπολ, η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. 5 δευτερόλεπτα μόλις διαθέσιμα για τους Κίτρινους. Παπαγεωργίου θα πάρει, θα πάει μόνος του στην επίθεση. Κακλέας μάζεσαι και θέλει να βρει μια μακρινή πάσα για τον Σαλονικίδη. Μελισσάρης, Μαγκονάκης, ωραία, περιστρέφεται και θα σκοράρει. 17-26. Πολύ ωραία, δώσε διπλώθηκε ο εχνιδιασμός για τους Sun City Spurs, που φτάνουν πλέον στο συν 9 τη διαφορά. Παπαγεωργίου πιέζει ο Μελισσάρης, χτυπάει και την μπάλα Τσάνταλης από το πλάι, θα του κάνει το χατήρι μπάλα τελικά. 19-26. Ακλέας Αγωνάκης κοντά στην ρακέτα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 19-28. Ματάγιας. Δεκάρι τις κινήσεις, Σακαρέλος κοντά του, πιέζεται από τον Κακλέα. Ο Ματάγιας βρήκε την βοήθεια στην πάσα στον Τσάνταλη, ο οποίος θα πάρει ξανά. Κλείνουν δύο πάνω του, βρήκε όμως τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Τσάνταλης. 21-28. Σαλονικίδη στα αριστερά. Πάει προς τα μέσα, άφησε ωραία τον Κωστή για εκείνος θα τελειώσει την φάση, 21-30. Και πάνε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα στις τελευταίες φάσεις. Η Πορτοκαλί θέλει να βρουν σκορ από κοντά. Παγεωργίου Πατάγια ζήτησε το χέρι. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις υποπίεση. Και το καλάθι πήρε ο Κακλέας τώρα, ο οποίος θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Άφησε αριστερά στον Σαλονικίδη, δίχως δεύτερη σκέψη, θα εκτελέσει αυτός και πολύ καλά κάνει, 21-33. Σε διψήφιο αριθμό πλέον η διαφορά, στο σύν 12 οι Sun City Spurs, οι οποίοι ξεκινούν πολύ καλά στο τρίτο δεκάλεπτο και φτιάχνουν μια απόσταση ασφαλείας. Κύρκος ζήτησε και πήρε ο Τσάνταλης, γύρισε Κλέας. Μελισσάρη πάει προς τα μέσα, καθαρή άμυνα όμως του Παπαγεωργίου, ο οποίος έβαλε τα χέρια του στην μπάλα. Κύρκος 3 με 2 μπροστά. Εκμεταλλεύονται το αριθμητικό πλεονέκτημα τους οι κυπεδούχοι και θα γίνει και το λάθος επίσης, όχι απλά δεν εκμεταλλεύτηκαν την υπεραριθμία, αλλά δεν κατάφεραν ούτε καν να εκδηλώσουν και επίθεση. Οι παίχτες του γιουκοπιάστηκαν, ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Επιστροφή έπειτα από το τέμο του γιουγοπιάστηκα Σαλονικίδης. Θα στοχίσει αυτή την φορά. Σακαρέλος πήρε και άφησε τον Πατάγια, Πουργέζης τώρα. Θυμίζω στο σύν 12 έχουν καταφέρει να φτάσουν την διαφορά οι φιλοξενούμενοι. 21-33 δείχνει τώρα το σκορ. Πουργέζης. Βιντάει ο Σαλονικίδης, κόβει την πάσα. Ο Στής θα πάρει, θα συνεργαστεί με τον Κακλέα. Αλλάζουν τρεις πάσες νομίζω εδώ. Την κούρασαν λίγο οι Sun City Spurs, θα μπορούσε να εκτελέσει ο Μελισσάρης. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Παπαγεωργίου θα πετύχει γρήγορα γρήγορα το καλάθι, 23-33. Αγγλέας. Λύτσε ο Κωστής, έκοψε ο Μελισσάρης, άφησε έξω. Αγγλέας και πάλι. Σαλονικίδης έχει χώρο. Ο Γκέζης άρχισε να βγει πάνω του. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα, μάζεψε ο Πατάγιας. Σακαρέλος τώρα. Δίνει το σκρίνο ο Πουργέζης και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον παίχτη της Γιουγκοπιάς, από τον Πουργέζη. Μαγκονάκης και Κυπριάνος επέστρεφαν στο μάτς για τους Sun City Spurs, Σαλονικίδης και Μελισσάρης.
Πέρασαν στον Πάγκο. Πριανός. Αγγλέας. Για δύο το σουτ, έπαιγε όμως. Με ευκαιρία με τον Μαγκονάκη, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι και έριξε το φάουλ. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους, κάνει ένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Sun City Spurs. Στο τρίτο δεκαλεπτό. Μέσα η πρώτη βολή. 23-34. Μαγκονάκης εκτελεί και την δεύτερη εύστοχα για το 23-35. Βαγιάς. Ο Σακαρέλος με τον Κακλέα μπροστά του. Οπτική πάσα από τον Κυπριανό, ο Κωστής. Πρόλαβε ο Μαγκονάκης πριν χάσει την ισορροπία του, προσπάθησε να βρει μια πάσα τον συμπαίκτη του, αλλά τελικά η μπάλα πέρασε εκτός, η κατοχή όμως παραμένει στους Πορτοκαλί. Μαγκονάκης έφτασε κοντά, κόπηκε αντικανονικά από τον Πουργέζη. Αυτός δεν δείχνει να συμφωνεί με την απόφαση του ρέφερη. Ξανά ο Μαγκονάκης θα πάει στην γραμμή τώρα. Νωρίτερα τις έβαλε και τις δύο, να δούμε τι θα κάνει σε αυτό το ζευγάρι των βολών ο ψηλός των Sun City Spurs. Στερεί τώρα την δεύτερη. 23-36. Παγεωργίου. Αντάλης έχει βγει μπροστά από τον Μαγκονάκη, ο οποίος θα το παίξει καθαρή άμυνα και θα τον αναγκάσει στα βήματα. Βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης της Γιουγκοπιάστικα, δεν υπήρξε όμως κάτι αντικανονικό. Και έτσι κάνε βήματα στην συνέχεια για να βγουν τώρα στην επίθεση οι Πορτοκαλί. Κυπριανός. Μπαλά έξω. Κακλέας είναι εκεί για να πάρει το τρίποντο. Κωστής παλεύει για το επιθετικό rebound, θα το πάρει τελικά. Κυπριανός. Μαγκονάκη στον Κωστή. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τους Πορτοκαλί. Δεν θα καταλήξει όμως σε τίποτα αυτή η ευκαιρία. Ματάγιας με Κακλέα και Κωστή μπροστά του. Άφησε έξω, ο Πουργέζης είναι εκεί. Σοκάρει γύρω τις επιλογές. Τζάνταλης γύρισε, έχασε λίγο την ισορροπία του, αλλά έχει γίνει και το φόλο από τον Κωστή. Είναι το πρωτοματικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Με την άλλη υπενθυμίζω, οι κίτρινοι δεν έχουν άλλο φόλο να κάνουν στην τρίτη περίοδο, όπως έχουν συμπληρώσει στα τέσσερα. Ο Σακαρέλος πέρασε στον Πάγκο. Παπαγεωργίου για τρεις από πολύ μακριά. Ουργέζης εκεί πέρα καλύτερη θέση και κατέβασε το επιθετικό rebound. Παπαγεωργίου ξανά. Αποπή η πάσα του Κύρκου. Κυπριανός. Τρεις με τρεις. Ο Μαγκονάκης και στέκεται στο τρίποντο και θα εκτελέσει για τρεις. 23-39. Στο συν 16 πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δείχνουν να ελέγχουν τα πράγματα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Με τους κίτρινους από την άλλη να δυσκολεύονται να βρουν λύσεις επιθετικά. Σαντάλης πάει κοντά, δεν σκοράρει. Παλεύει ο ίδιος κοντά σε δύο. Τσάνταλης ξανά θα βρει τώρα τον Πουργέζη. Και πάλι Τσάνταλης. Βγαίνει και αυτή η άμυνα από τους Sun City Spurs. Συνδυασμός στον Πορτοκαλί με τα αριστερόχερι, ο Κωστής θα το χάσει όμως.
Ατάλιας, Παπαγεωργίου. Και 22 ακόμα για το τελευταίο της περίοδου. Το rebound στα χέρια του πάλι Αγωνάκης. Κωστής είναι έξω, Μαγκονάκης θα το βάλει και αυτό. 23-42 πλέον με το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Διαχείρος Μαγκονάκη, ξεφεύγει διαφορά και καλούν έτσι προηγουμένα time out οι κίτρινοι. Επιστρέψαμε έπειτα από το time out τους γιουγκοπιάστηκα, οι οποίοι βλέπει τους αντιπάλους της να ανεβάζουν σιγά σιγά την απόσταση. 23-42 δείχνει τώρα το σκορ με τον Μαγκονάκη να είναι ζεστός πίσω από τα 6-75 και με δύο σέρι τρίποντα. Να έχει φτάσει το σκορ σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα θα γράψει και το αμυντικό rebound. Ο Κεπριανός πήρε. Κωστής με άστοχος. Σταρίδης για την γιουγκοπιάστηκα, 1-29 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Βιέζης παλεύει να περάσει από τον, τον Μελισσάρη, ενώ εκεί που πήγε πάσα του Κωνσταρίδη δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης, ούτε και αντίπαλος μάλιστα, κατέληξε εκτός της μπάλα. Συνέχεια με Κυπριανό. Μελισσάρης μου πίεσε ωραία. Ο Κωνσταρίδης τρίποδο τώρα που πάλι όμως αστόχησε. Ματάγιας στα δεξιά. Κυπριανός μένει πάνω το 55 λεπτά ακόμα στη τρίτη περίοδο. Πάλι τώρα βγήκε στο μαρκάρισμα του Ματάγια. Ματάλης να κάνει λάθος πάσα. Περιχωριστά ο Μελισσάρης θα ακολουθεί για από πίσω ο Μαγκονάκης. Θα τελειώσει όμως μόνο στη φάση. 23-44. Είναι 21 πλέον. Ξεφεύγουν οι πορτοκαλί. Αν μπορεί να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους οι κίτρινοι, οι οποίοι θα πετύχουν τώρα εδώ ένα καλάθι με τον Τσάνταλ, ο οποίος σκέφτηκε για το φάουλ 25-44. Σιγάμε για τη συμπληρωματική βολή. Ο ξύλος της γιουγκοπιάστηκα θα την βάλει και αυτή. 26-44 τώρα. Και θα περάσει εκτός για να πάρει την θέση του Σακαρέλος. Μισό λεπτό ακόμα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Μελισσάρης. Μπαλά έξω στον Μαγκονάκη. Κυπριανός κράτησε για τους Πορτοκαλί. Τέλεση για δύο από τον Μαγκονάκη, δεν μπαίνει το καλάθι. Δεν μπορεί να την υποδεχθεί ο Κυπριανός. Έχει ένα δεύτερο λεπτό τώρα για τους κίτρινους. Κουγέζης θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο λίγο. Ελίξε ότι καταλήξε από τελικά η προσπάθεια και έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 26-44. Όλα έτοιμα για να αρχίσει και το τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς. Ο προμόλτης ξεκίνησε. Αντιστάνησε τις πέτς να έχουν πάρει τον έλεγχο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 26-44 δείχνει το σκορ. Έχουν φτιάξει μια πολύ καλή απόσταση οι Πορτογαλοί, οι οποίοι πλέον καλούνται σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά να διαχειριστούν το υπέρ της προβάδισμα. Αν θέλουν να φτάσουν στην τέταρτη νίκη τους από την άλλη γιουγκοπιάστηκα. Δεν πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Είδε τους αντιπάλους της να είναι πιο ουσιαστικοί στην επίθεση, να βρίσκουν ευκολότερα λύσεις σε αντίθεση με εκείνη, η οποία πλέον θα πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της αν θέλει να πετύχει κάτι καλό στην σημερινή αναμέτρηση. Πουργέζης έφτασε το σκόρα 28-44. Κυπριανός. Μελισσάρης στα δεξιά στον πάλι. Κωστής. Κυπριανός έκοψε ωραία, βγήκε μπροστά από τον Σακαρέλο, δεν μπορούσε να σκοράρει. Ματάγιας. Ματάγιας.
Ράγια θα δεχτεί το φόλο από τον Σαλονίκη Δ. Πρωτομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Ματάγιας. Πάλι στο ραμμένι πάνω του. Ματάγιας συνεχίζει. Προσπαθεί να κρατήσει το σταθερό. Θα τα καταφέρει και θα σκοράρει κιόλας. 30-44. Σαλονικίδης. Παίρνει ξανά στα δεξιά. Τρίποντο τώρα του πάλι, δεν θα βρει στόχο, μάζεψε ο Κύρκος. Καρέλος. Από τα δεξιά, υπό την πίεση του Σαλονικίδη, ψάχνει και βρίσκει την πάσα για τον Κύρκο, ο οποίος θα δεχτεί το φαουλ από τον Κωστή. Φαουλ νούμερο 2 για τους Πορτοκαλί αυτό. Ματάγιας, ζητάει το screen, το δίνει ο Κύρκος. Θα παίξει με εκείνον, έχει πάλι πλάτη τον Κωστή, γυρίζει, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Οι μάχες θα βγάλουν εκεί τον Κωστή, ο οποίος θα αφήνει στον Κυπριανό. Ωραία η πάσα του για τον Μελισσάρη και θα έρθει και το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 30-46. Καρέλος. Πάσα αυτά στον Πατάγια, έχει όρθιο το βλέμμα του εκείνος για να κοιτάζει και τις κινήσεις των συμπαικτών του. Έλεξε τον Κύρκο. Θα γίνει το κλέψιμο από το Σαλονικίδη, έχει φύγει μπροστά ο Μελισσάρης. Εθνιδιασμός για τους Πορτοκαλί, το έχασε όμως. Ήταν ολομόνα που σε εκεί και αστόχησε ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Μελισσάρης τον Κυπριανό. Ένα σουτ για τρεις από την κορυφή, το οποίο θα βρει και στόχο από τον πάλι, 30-49. Εξή 48 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, 19 από την κορυφή τις δύο ομάδες. Και ο Κωνσταρίδης, άφησε χέρι με χέρι στον Σακαρέλο, ακόμα στο σουτ εκείνου. Σαλονικίδης τώρα, ευκαιρία για ακόμα έναν εφημιασμό των Πορτοκαλί. Μελισσάρης κρατάει εκεί από την πίεση του Κωνσταρίδη, θα το βάλει και αυτό πάλι μέσα για αυτό. 30-52. Δεύτερο σερί, τρίποντο του πάλι, στοξεύει την διαφορά στο σύν 22 πλέον. Και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο πλάγια για τους Πορτοκαλί. Ματάγιας εκεί ευκαιρία από την πάσα του Πουργέτη. Ο Πατάγιας θέλει τώρα με τον Κύρκο, που είναι με κοντή τώρα αντίπαλο, δεν θα εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Μουργέζης, άστοχος και εκείνος. Μελισσάρης τώρα. Και πάλι μια γρήγορη επίθεση των Πορτοκαλί, η οποία θα φέρει και αυτή αποτέλεσμα. 30-54. Μουργέζης. Κρατάει ο Κύρκος, θα σηκωθεί και για δύο εκτός Ευρωπαίας, μάζεψε ο Κωστής. Και πάλι ψάχνουν μπροστά μια γρήγορη πάσα οι φιλοξενούμενοι. Θα στοχίσει τώρα στο λέει από ο Μελισσάρης, αλλά έχει κερδίσει και το φόλο από τον Πατάγια. Συγγράμμει τώρα ο παίκτης τον Σαρκ City Spurs, ενώ ο Μαγκονάκης επέστρεψε τώρα στο παρκέ. Τελεί την πρώτη βολή, θα την βάλει. 30-55. Χάνει την δεύτερη ο Μελισσάρης, παραμένει το 30-55. 5 και 20 ακόμα, είναι το τέλος του μάτς. Μουργέζης. Κύρκος. Παίζει με τον Τσάνταλη. Ωραία περιστροφή από εκείνον με τα αριστερό χέρι, θέλει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχει κερδίσει το φάουλο από τον Πάλι.
τελικό των Spurs. Ένα μόλις φάουλ, το υπενθυμίζω. Η Γιούγκο πιάστηκα στο 4ο δεκάλεπτο. Στις 31:55. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή, 32-55. Αγλέας, Ιροπάλης. Λάκης, πας στα δεξιά, Σαλονικίδης για τρεις, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μουργέζης. Ο Σακαρέλος. Δεν έχουν δυνάμεις. Η κίτρινη να ψάχνει μια γρήγορη επίθεση. Ο Γιέζης τώρα προσπάθησε να πατήσει γκάζι και κέρδισε το φόλο από τον Πάλι. Τάνταλης γυρίζει. Δεν σημαδεύει σωστά. Μελισσάρης άφησε τον Μαγκονάκη και η μπάλα καταλήγει στη Σαλονίκη. Δινωρίτερα στόχησε από εκείνο το σημείο. Θα το κάνει και τώρα. Κουριέζης μάζεσε. Σκανταλής, 4-18 ακόμα. Δύσκολο εφαλάκι. Κάτσε το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Σκανταλής προσποιείται. Γυρίζει. Δεν θα το βάλει όμως. Μάζεσε ο Πάλις. Μελισσάρης βλέπει μπροστά του κίτρινες φανέλες. Δεν τον εμποδίζει όμως αυτό να σηκωθεί να πάρει το σουτ. Θα το χάσει όμως, παραμένει έτσι το σκορ στο 32-55. Κανταλής με τον Πάλι μπροστά του, ούτε τώρα σημαδεύει σωστά. Ο Καθλέας γύρισε για να πάρει το rebound. Θα φτιάξει και μια μακρινή πάση ξανά. Μελισσάρης αφήνει στον Σαλονικίδη. Θα έρθει και το καλάθι από τους γηπεδούχους. Τους φιλοξενούμενους να σχολείται. 32-57. Ωραία, πάσα για τον Πατάγια, ο οποίος πέρασε και έφτασε κοντά. 34-57. Αγλέας. Αγλέας πέρασε, έφτασε κοντά, δεν το σκόραρε, όμως κύλησε η μπάλα στο Στεφάνη. Και κατέληξε εκτός, Κουριέζης τώρα κρατάει. Είναι στον Σακαρέλο. Σακαρέλος. Έχω Τσάνταλης εκεί, σαν την Αλεπού. Χάθηκε από την αντίπαλη άμυνα, βρέθηκε ολομόναχος για το 36-57. Ωραία η πάσα για τον Μαγκονάκη, θα την κάνει ασίστ εκείνος, ενώ κερδίζει και το φάουλ. Τα 6.59 πλέον. Το Μαγκονάκης έχει και μία βόλη να εκτελέσει. Έξω η συμπληρωματική βολή, έρχεται όμως εκεί ο Πάλις για να πιάσει τον ύπνο την άμυνα. 36-61. Σακαρέλος, ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο, γύρισε, στόχισε. 38-61. Πριανός. Στέκεται, αφήνει στον Μαγκονάκη. Μισάρις τώρα, φύγει έξω. Μαγκονάκης αναλάβει την εκτέλεση, δεν μπαίνει το καλάθι. Πρόλαβε ο Μελισσάρης και βρήκε και τον Μαγκονάκη εκεί με ένα περίεργο τρόπο και εκείνος εξαιρετικά άφησε στον Πάλι. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τους Sun City Spurs. 38-63. Ένα μισή λεπτό ακόμα. Πατάγιας. Άφησε στον Τσακαρέλο και πάνω του Κυπριανός.
μπροστά του, αστοχή ο Σακαρέλη στο σουτ. Θα πάρει ο Κυπριανός και θα βγάλει μπροστά τώρα τον Μελισσάρη, λίγο έλειψε να καρφώσει εκείνος. 38-65. Νομίζω το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Σανσί τους φέρεις θα πανηγυρίσουν την τέταρτη νίκη τους, θα πάνε στο 4-1. Από την άλλη γιουγκοπιάστηκα, ούτε και σήμερα θα βρει την πρώτη νίκη, θα πέσει το 0-6. Μέσα στη γωνία, Ηρακλέας Ρωμαγκονάκης. Βάλεις χαμηλή πάσα στα πόδια του Ηρακλέα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, οδεύουμε προς το τέλος. Πατάγιας. Ροτσάνταλης θα εκτελέσει για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Μαζεύει και ο Μαγκονάκης, έτσι φτάνουμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Νίκη λοιπόν για τους Σανσί της Πέρσης, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 40-65 επί της γιουγκοπιάστηκα.